Βλέπουμε ότι πλησιάζει το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή στο σημείο στάθμευσης. Να πάμε στο αεροδρόμιο. Πάμε στον Κώστα Λασκαράτο. Κώστα. Καλημέρα πάνω. Με πτήση της Αλιτάλια και ένα τέταρτο πριν νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Φτάνει αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο ο Παπασφραγίσκος. Το αεροπλάνο, το βλέπετε ήδη στις οθόνες σας, έχει προσγειωθεί και αναμένουμε να κατέλθει από αυτό ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Άγιος Πατέρας θα γίνει δεκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και εν συνεχεία θα τον υποδεχτούν οι αυτοελγιώτες Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και αμέσως μετά η εξοχώτης Επίσκοπος Φραγκίσκος Παπαμανώλης του Τάγματος των Φραγκισκανών, πρόεδρος της Ελληνικής Επισκοπικής Συνόδου. Πρέπει να σας πω ότι από νωρίς γίνονται ετοιμασίες και είναι σε ετοιμότητα όλοι εδώ στον αερολιμένα της Λέσβου, στο αεροδρόμιο Οδυσσέας Ελίτης. Λίγο μετά τις 9 και 4 έφτασε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Γιάννη Μουζάλα, ο οποίος βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη και τοπικούς βουλευτές. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Πατριάρχη αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο, μια τριμερής συνάντηση στην οποία, κατά την οποία ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή η οποία είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο νησί σε μια κρίσιμη στιγμή προκειμένου να αναδειχθεί το ανάστημα ανθρωπιάς που ιδιαίτερα η Λέσβος σήκωσε σε μια δύσκολη συγκυρία. Οι Έλληνες αναδεικνύουμε πανανθρώπινες αξίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αλληλεγγύη όταν άλλοι στο όνομα του χριστιανισμού αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες με τύχη, φράκτες και βία. Πρέπει να σας πω ότι περιμένουμε να κατέβει από το αεροπλάνο ο Πάπας, όπως έχουν τονίσει επανειλημμένως από το Βατικανό. Η επίσκεψή του δεν έχει καμία πολιτική διάσταση. Ο Πάπας έρχεται στη Λέσβο για να παρέμβει και πάλι όπως έκανε στη Λαμπεντούζα σε μια εποχή σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης. Έρχεται στη Λέσβο λοιπόν για να απευθύνει χαιρετισμό σε έναν τόπο και σε έναν λαό, σε ανθρώπους οι οποίοι αγγίζουν ανάγκες πολύ σοβαρές. Η επίσκεψη πηγάζει, όπως λένε, από το Βατικανό, από την ανησυχία του ίδιου του Πάπα, την οποία συμμερίζονται και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και έχει αυστηρά ανθρωπιστικό και οικουμενικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι πραγματοποιείται από κοινού από τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Μακαριότατο Ιερώνυμο. Εδώ υπάρχει η πλήρης κινητοποίηση, πρέπει να αντιλαμβάνεστε, είναι αυξημένα και τα μέτρα ασφαλείας. Βλέπουμε μένει λοιπόν να ότι δούμε με διαδικασίες ακολουθείται η διαδικασία προσέγγισης της σκάλας. Ο στόχος προφανώς είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να φτάσουμε κοντά στο χρόνο της επίσημης άφιξης που είναι στις 10 και 20 για αυτήν την ιστορική επίσκεψη, για αυτή την ιστορική συνάντηση εδώ στο νησί της Λέσβου του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε πάνω ότι έχει ανοίξει η πίσω πόρτα του αεροσκάφου. Έχει ανοίξει, κατεβαίνουν, από την οποία κατεβαίνει η συνοδεία. Είναι τα άτομα της ασφάλειας τα οποία πάντα κατεβαίνουν πρώτα. Είναι το πρωτόκολλο, είναι τα άτομα της τελετής οι οποίοι θα παραταχθούν. Πλησιάζει και η σκάλα πλέον στο μπροστά μέρος, βλέπουμε, του αεροσκάφους. Νομίζω ότι ο Κώστας Λασκαράτος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας μεταφέρει την εικόνα και τα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Κώστα, το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Υπάρχει πάνω μια 25μελής αποστολή, μια 25μελής συνοδεία του Πάπα. Υπάρχουν ακόμα άτομα, πρόσωπα από την Ελβετική Φρουρά και υπάρχουν ακόμα περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι, ξένοι δημοσιογράφοι, κυρίως Ιταλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι καλύπτουν την Αγία Έδρα. Νομίζω ότι αυτούς βλέπετε αυτή την ώρα στα πλάνα να βγαίνουν από την πίσω πόρτα, από την πίσω πύλη του αεροσκάφους. Βλέπουμε από τον εξοπλισμό ακριβώς, η μάχη ήταν αυτή που άκουσα,
άλλων. Βλέπουμε τις φωτογραφικές μηχανές, βλέπουμε τις κάμερες. Άρα πράγματι πρόκειται για τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους που είναι εδώ για να καλύψουν αυτή την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, του προκαθημένου της Ρωμαϊκής Εκκλησίας στο νησί της Λέσβου. Και ακούμε τα αγγίματα, το κόκκινο χαλί στρώνεται, η προστινή πόρτα του αεροσκάφους έχει ήδη ανοίξει και σε λίγη ώρα θα δούμε στις οθόνες μας τον Πάπα Φραγκίσκο, τον 266ο Πάπα. Ο Ποντίφικας σε λίγο θα φανεί στις οθόνες μας. Βλέπουμε το κόκκινο χαλί στρώνεται. Οι αξιωματικοί σε λίγο θα πάρουν τις θέσεις τους. Οι ιερωμένοι και από την Ορθόδοξη και από την Καθολική Εκκλησία, αλλά και οι επίσημοι, θα σταθούν πλάι από τις δύο πλευρές στο κόκκινο χαλί. Κώστα, όσο έχουμε ακόμα το χρόνο και μέχρι να κάνει την εμφάνισή του ο Πάπας στη Σκάλα, να δούμε λίγο το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί στο αεροδρόμιο, το κομμάτι δηλαδή της επίσημης άφιξης και υποδοχής. Να σας πω μόνο πάνω, αν μου επιτρέψω, ότι μόλις βγήκε στον αεροδιάδρομο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στέκεται δίπλα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και έκανε και μία κίνηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει λίγο πιο μπροστά ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Είναι η εικόνα που βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς οπτική επαφή, δεδομένου ότι όλες οι κάμερες είναι στραμμένες προς το αεροπλάνο. Είναι λοιπόν όλοι εδώ στην ώρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πάπα. Η πρώτη βεβαίως ήταν από τη θέση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του 2014. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το αεροσκάφος και είναι σημαντική η παρουσία σου εκεί, για να βλέπουμε και την εικόνα πίσω από τις κάμερες, να την ακούμε μάλλον μέσω της φωνής σου. Συνάντηση και περιμένουμε να δούμε. Και τώρα θα το δείτε και μπροστά από τις κάμερες, γιατί πλησιάζει στο κόκκινο χαλί, οπότε πια θα έχετε και οπτική επαφή. Αυτή είναι η πρώτη στάση βεβαίως του Πάπα, δεδομένου ότι αμέσως μετά την υποδοχή του από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχουν και μια κατηδίαν 15 λεπτή συνάντηση. Ενδεχομένως να υπάρχει και η δυνατότητα τα πρώτα δευτερόλεπτα, κάποιες πρώτες. Βλέπουμε την εικόνα Κώστα του Πρωθυπουργού να πλησιάζει και βλέπουμε την έξοδο. Του Πάπα. Ο Πάπας κατεβαίνει τη σκάλα του αεροσκάφου. Ο λόγος στον Κώστα Λασκαράτο, ναι. Κατεβαίνει από τα σκαλιά του αεροσκάφου στο Ποντίφικας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει ήδη την θέση του και είναι έτοιμος να υποδεχτεί τον ανώτατο προσκεκλημένο, τον θρησκευτικό ηγέτη 1,2 δισεκατομμυρίων πιστών. Βλέπουμε και την πομπή. Η επίσκεψη λοιπόν ξεκίνησε 4 λεπτά νωρίτερα. Ακούμε και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαιρετίζει τον Πάπα και θα ακολουθήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αν βεβαίως. Ακολουθεί και η αντιπροσωπεία της Καθολικής Εκκλησίας, κύριε Λεβαντή. Σεβασμιότατος Παπαμανώλης, πρόεδρος της Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια διαδικασία και λίγος χρόνος να περάσει μέχρι να χαιρετήσει ο Ποντίφικας όλους όσοι βρίσκονται εδώ για να τον υποδεχτούν και να τον καλωσορίσουν στο νησί της Λέσβου. Είναι περίπου 40 άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ από νωρίς και πια έχουν πάρει την θέση τους. Άρα χρειαζόμαστε κάποια λεπτά μέχρι ο Πάπας να βρεθεί στον ειδικό χώρο ο οποίος έχει φτιαχτεί εδώ στο αεροδρόμιο και μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να σας πω ετοιμάζονταν μια ειδική αίθουσα προκειμένου να γίνει η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ποντίφικα. Ενδεχομένως να ακούσετε κάποιες φωνές, είναι οι δημοσιογράφοι, ξένοι δημοσιογράφοι, είναι 400 δημοσιογράφοι στο νησί, άλλοι στο κέντρο τύπου, πολλοί και στο αεροδρόμιο και κίνηση προκειμένου ο Πάπας να στρέψει το βλέμμα του προς εκείνους για να απαθανατήσουν και να βγάλουν τις απαραίτητες φωτογραφίες. Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.